Εδώ κάναμε τον Νίκα στο συμβόλαιο χωρίς να πάρουμε λεφτά. Δηλαδή στην Αθήνα μου λέει ένας τώρα, ρε Ραπτόπουλε μου λέει, πόσο χωριάτης είσαι ρε, μου λέει. Λέω γιατί κύριε, ένας που κάνει, η δουλειά του είναι management. Σοβαρός αυτός με τις γραβάτες κτλ. Έλα εδώ ρε κύριε Πανέ, μου λέει, άκουγα την εκπομπή το πρωί. Έβγαλες είδηση μόνο εσύ, ότι τον Ήγκρασον τον γουστάρει η ΑΕΚ εδώ και καιρό. Και ήταν να πούμε να μιλήσει με την ΑΕΚ. Και το βγάζω. Αυτό δεν τα... Άμα... Εδώ στο Πετρόπολης, άμα ήταν τίποτα η ΑΕΚ να ήθελε τον Μπερτόλιο, θα το λέγανε. Θέλει τον Μπερτόλιο. Τον Ήγκρασον δεν το λένε. Έλα να το πω εγώ. Βγαίνει που λες, λέω ο Ήγκρασον κτλ. Και α σα πάρει ο Μελισσανίδης, λέω τον παίχτη κτλ. Άλλο που δεν ήθελε ο μάνατζερ, ο οποίο. Μπορεί να βγάλει και αυτό στην είδηση. Πολλά και ψέματα, ρε παιδί μου, να το βγάλω από μόνο του. Εγώ έβγαλα ότι όντω η ΑΕΚ θα ήθελε τον Ήγκασο και ότι έγινε μια επαφή. Έγινε επαφή μεταξύ τη ΑΕΚ και του μάνατζερ του Ήγκασο. Για πότε κλάσανε πατάτε οι παοξίδε, μη φάνε μπουκα από του χράτ στο άτιμο παοξίδε. Έγινε ένα χαμό μέχρι να λαλήσει ο Πετεινό 2 το μεσημέρι. Ο Ήγκασο υπέγραψε. Τι να κάνει δουλίτσα το μάνατζερ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή μου λέει εσύ. Και ο Κουλιανός το πρωί έπρεπε να σας πάρει ο Ήγκασον από ένα αμάξι. Του κάνατε δουλειά του χωρίς να το θέλετε. Είστε βλάκες. Λέω δεν σκεφτόμαστε έτσι, ρε. Εγώ ήθελα την είδηση να δώσω πρώτος. Πάω δηλαδή να δώσω την είδηση. Δεν το σκέφτομαι όπως ένας Αθηναίος δημοσιογράφος. Δηλαδή μου πει σε μένα, πάνε να κάνεις ένα μετάφραση ένα παιχνίδι και να παίξει μπάλα και να σου πει ο άλλος ο μάνατζερ, δώσε λίγο έμφαση στο δικό μου παίκτη και πάρε κανένα τετραχίλιαρο, τριχίλιαρο, τι τους δίνουν και τέτοια. Άμα ο παίκτης δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή τι να του δώσω έμφαση να του πω, ρε, το βλέπεις ρε. Δηλαδή δεν γίνεται με τα λεφτά μόνο.